στη δουλειά μας. Και ειδού η πρώτη απόφαση ήρθε. Προσωρινή διαταγή. Το προηγούμενο που απερίφθη το κατεπήγον να συζητηθεί και ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Δεν απορρίφθηκε η ουσία των ασφαλιστικών μέτρων. Εδώ όμως έχουμε την ουσία της απόφασης που λέει να γυρίσουν οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι του ΔΥΡΑΣ πίσω με τους όρους που έχουν όλα αυτά τα χρόνια πριν από την πρώτη εβδόμου όπου κατήγγειλαν τη σύμβαση. Και εμείς το λέμε και το ξαναλέμε. Δεν υποκινούμαστε από κανέναν κύριε Δήμαρχε. Αν θέλαμε να υποκινηθούμε θα το είχαμε κάνει και στον 7ο μήνα τώρα που είμαστε εδώ θα είχαμε κάνει άλλα πράγματα. Ούτε από κόμματα υποκινούμαστε, ούτε από παρατάξεις. Και αυτό δεν το λέει ο απλός πολίτης, γιατί δεν του δώσαμε το δικαίωμα. Ο μόνος υποκινητής είστε εσείς που απειλείτε τη ζωή μας, απειλείτε την εργασία μας. Και ο κάθε λογικά εργαζόμενος αυτό θα έκανε, θα αντιδρούσε. Με τα νόμιμα μέσα που του δίνει ο νόμος, που του δίνει ο συνδικαλισμός, που του δίνει η πολιτική, που του δίνει η δυνατότητά του να επικοινωνήσει μέσα από τα μέσα και μέσα από τους ανθρώπους. Όλες αυτές τις μέρες που καθόμαστε κλειδωμένοι έξω από το ΔΥΡΑΣ, έχει περάσει ολικώς από εκεί. Έχει κλείσει η φωνή μας να εξηγούμε στους ανθρώπους το τι συμβαίνει. Και όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Πήγατε σε άλλες υπηρεσίες και σε άλλους οργανισμούς του Δήμου να πείτε κόβω την επιχορήγηση και κόβω τους μισθούς? Όχι. Έχετε δικαίωμα να κόψετε τον προϋπολογισμό από ένα επιδοτούμενο οργανισμό ή μια επιχείρηση όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες. Είναι δικαίωμά σας, είναι δική σας η πολιτική βούληση, δική σας η πολιτική απόφαση. Δεν έχετε δικαίωμα όμως να πειράζετε τους μισθούς. Εκεί θα βρείτε τον νόμο απέναντί σας. Και όταν λέτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, φυσικά και το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει. Εμείς αυτό λέγαμε τόσο καιρό. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι, δεν είμαστε η διοίκηση. Εμείς επί των προτάσεων της διοίκησης θα κάνουμε αντιπροτάσεις. Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση πρέπει να ακολουθεί κάποιους κανόνες. Δεν είμαστε σε ζούγκλα, δεν είμαστε σε καμιά τριτοκοσμική αφρικάνικη χώρα να πει κόβω το μισθό και πάει στα 300-500 ευρώ και μετά τρέχετε να βρείτε με τις διαφημίσεις και ο ίδιος εσείς λέτε ότι οι διαφημίσεις είναι 10-20 χιλιάδες. Αυτά θα μοιράσουμε μεταξύ μας. Να παίρνουμε ένα δεκάρικο και ένα εικοσάρικο. Κλείνω λοιπόν, Πρόεδρε, και λέω ότι η απόφαση έχει το οικονομικό της κομμάτι και το τεχνικό, που σημαίνει ότι θέλουμε ένα κτίριο ασφαλές, κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες της ραδιοτηλεόρασης. Θέλουμε το μόνιμο προσωπικό όπως το προβλέπουν οι νόμοι, με τις ειδικότητες και τα τμήματα που υπάρχουν και τους μισθούς που βγαίνουν με βάση την νομοθεσία και όχι με τη δική μας φαντασία. Και θέλουμε και την πολιτική βούληση. Θέλει να μείνει ο ΔΥΡΑΣ ή δεν θέλει? Και ας δούμε και γύρω μας τι γίνεται. Και το 2008 και το 2009 και 10 ήταν η κρίση, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή επιχορήγησε για πρώτη φορά με 500-550.000 και έφερε προσωπικό 28 άτομα. Εκείνη την περίοδο ήταν που ξεκινούσε η κρίση, γιατί τότε η Δημοτική Αρχή μιλούσε για τη νέα ευημερία. Δεν φταίμε εμείς. Μετά από τόσα χρόνια λοιπόν, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 που περάσαν η κρίση, τώρα ήρθε η κρίση στο Δήμο της ΚΟ. Ας δούμε λοιπόν τι κάνουν και οι υπόλοιποι Δήμοι και οι περιφέρειες γύρω-γύρω για να δούμε την πολιτική βούληση. Στο πρώτο τρίμηνο ο Περιφερειάρχης επέλεξε να πάει για παράδειγμα με μια έκθεση της Ρόδου στο Λούβρα, στο Παρίσι, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλησε να δείξει ότι την κρίση την αντιμετωπίζουμε με τα μεγάλα μας όπλα που είναι ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Έκανε αναπτυξιακή πρόταση. Ο Δήμος της Ρόδου, το οποίο τα μηδενικά στην τρύπα που έχει στα οικονομικά του είναι πολλά, επέλεξε να διεκδικήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα. Αναπτυξιακό και αυτό όραμα. Τουρισμός, πολιτισμός. Η δική μας η Δημοτική Αρχή στο πρώτο τρίμηνο τι έκανε, έφτιαξε αυτή την αίθουσα με 120.000 ευρώ. Πού ήταν η αναπτυξιακή της λογική? Ας έδινε αυτά τα 120.000 μαζί με τα 150.000 και θα λυνόταν το πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει πολιτική βούληση να στηριχτεί ο ΔΥΡΑΣ. Και όλα αυτά είναι ψέματα και είναι μαύρες προπαγάνδες. Και οι μηνύσεις, οι ψευδείς για κατάληψη δεν ισχύουν, κύριε Πρόεδρε. Εμείς ήμασταν κλειδωμένοι και βρισκόμασταν έξω από το κτίριο και βρισκόμασταν στο πεζοδρόμιο. Γιατί περιμέναμε και φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό το πλιάτσικο στο ΔΥΡΑΣ. Και εμείς θέλαμε να σώσουμε την περιουσία του ΔΥΡΑΣ, γιατί η περιουσία του ΔΥΡΑΣ είναι η μισθή μας η απλήρωτη. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανένας για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Δεν μπήκαμε σε κανένα σπίτι, κύριε Πρόεδρε, δεν προκαλέσαμε καμία φασαρία. Έχει νόημα να επεκτείνεστε τόσο πολύ, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Έχει νόημα να τα ακούσετε. Έχουν νόημα γιατί αυτά είναι τα ψέματα που ακούστηκαν, κύριε Πρόεδρε. Το είπατε, το είπατε. Για τις συλλήψεις, η αστυνομία αυτή. Και εμείς όταν πήγαμε στο τμήμα, κύριε Πρόεδρε, δεν πήγαμε ως απειλή αναφορά του κυρίου Δημάρχου, πήγαμε με μήνυση. Και έγινε σύλληψη και μετά έγινε απόλυση. Δεν ήταν μια απλή αναφορά λοιπόν, ήταν μήνυση του Δημάρχου εναντίον των εργαζομένων, μια ψευδής μήνυση ότι κάναμε διατάραξη οικιακής ειρήνης ενώ καθόμασταν έξω στο πεζοδρόμιο. Αυτή είναι η δημοκρατία του 2015 λοιπόν.
Και δεν λέω άλλα γιατί εκκρεμούν, εκκρεμωδικούν αποφάσεις. Και οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα μας δικαιώσουν, κύριε Πρόεδρε, αφού η πολιτική εδώ, ο ναός της Δημοκρατίας, η Δημοτική Αρχή, δυστυχώς μας έχει βάλει απέναντι, μας έχει βάλει στον τοίχο, γιατί διεκδικούμε τις ζωές μας πίσω, διεκδικούμε τη δουλειά μας πίσω. Με βάση τον κανονισμό, το πρότυπο, όχι μόνο το δικό μας, απαγορεύεται τα χειροκροτήματα. Δεν τα απαγορεύω τώρα, σας παρακαλώ. Η Δημοκρατία δεν είναι μονοπλευρή. Η Δημοτική Αρχή και εσείς, όμοι, όλοι οι συνάδελφοι, παρακολούθησαν με ευλάβεια την κυρία Βλάχο όταν μιλούσε. Και αποδείξαμε ποιος έχει τρόπους, ποιος έχει συμπεριφορά και ποιος λειτουργεί όπως πρέπει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Δεν έχουμε λοιπόν από κανένα συμπολίτη μας που βρίσκεται εδώ, την κυρία Βεβέροπλου πρώτη απ' όλα, να μας λέει όλα αυτά που έχουμε σήμερα εδώ. Ωραία, έτσι, επειδή λοιπόν εμείς είμαστε προσεκτικοί, είμαστε υπομονετικοί, θέλουμε να λειτουργήσουμε σωστά, δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι του Διράσκη και η κυρία Βεβέροπλου θα κάνουν σοου. Ωραία. Σε παρακαλώ, πρόεδρε, κλείστε αυτή τη στιγμή εδώ το θέμα. Το θέμα έχει, αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε στα θέματα της σημερινής διάλεξης. Το πρώτο θέμα